Με διαμαρτυρίες και ενστάσεις συνεχίζεται η πληρωμή του φόρου ακινήτων από τους πολίτες στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Ωστόσο, όσοι σπέβδουν να πληρώσουν το φόρο, το κάνουν για να επωφεληθούν της έκπτωσης του 10% που προβλέπεται αν καταβάλουν τα χρήματα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου. Ήρθα για να πληρώσω το χαράτσι και είναι πολύ καλό ότι υπάρχει αυτή η έκπτωση 10% πριν τον Οκτώβριο, νομίζω. Πολλοί ιδιοκτήτες πάντως κάνουν λόγο για άδικη φορολογία, αφού πληρώνουν ήδη για τις περιουσίες τους κάθε χρόνο στους δήμους και τις κοινότητες και θα κληθούν να πληρώσουν εκεί και φέτος. Μια άδικη φορολογία. Πολύ άδικη φορολογία. Για αυτή την περίπτωση πληρώνουμε στο Δήμους τόσα άλλα καθαριότητας, κατόχου. Δεν ήταν και να βάλει αυτό το πράγμα τη στιγμή που δεν έχουν δουλειά ο κόσμος. Έχει πολλούς που πεινούν. Έχω πληρώσει στην κοινότητα. Άδικη. Άδικη. Για ποιο λόγο? Δηλαδή εκλέψαν τον κόσμο και έρχονται και βάλει τον κόσμο να αυκυρώσει τις ζημίες πάλι. Έχουν μαζευτεί πολλές φορολογίες. Το συνολικό ποσό είναι αβάσταχτο, ιδίως όταν πρέπει να πληρωθεί την ίδια περίοδο. Εντάξει, όμως έπρεπε να μπει κάποιο μέτρο, ίσως να είναι πιο καλή φορολογία, πιο δίκαιη στη συνέχεια. Ήρθα να μάθω πόσα θα πληρώσω πρώτα. Δεν μου έστειλα για να πληρώσω. Μάθατε πόσα θα πληρώσετε? Στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων υπήρχαν σήμερα ουρές. Με υπάλληλο του τμήματος να δηλώνει ότι αυτό συμβαίνει λόγω καλοκαιρινής άδειας συναδέλφων του και όχι μόνο. Φύγαν και πάρα πολλοί υπαλλήλοι, οι οποίοι φοβήθηκαν από τα μέτρα της Τρόικας στα δημοσιονομικά. Υπηρέτησαν πρόωρα. Υπηρέτησαν πάρα πολύ. Και τα γραφεία πάνω να βγείτε θα δείτε σε κάθε όροφο δύο υπαλλήλους. Φορά ασφαλείας, όχι προσωπικό. Πάντως, αναλυτικές καταστάσεις της κάθε περιουσίας στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν υπάρχουν. Και αυτό παρόλο που έχουν ζητηθεί από το κτηματολόγιο από τις 14 Αυγούστου, διότι υπάρχουν φορολογούμενοι που τις θέλουν για να ελέγξουν αν φορολογούνται σωστά και αν όχι, να υποβάλουν ένσταση. Η πρώτη λειτουργός του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, Λιάννα Χαραλάμπους, δηλώνει στον Αντένα ότι η εξέταση των ενστάσεων θα είναι υπό προϋποθέσεις υπόθεση ολίγων λεπτών. Και καθησυχάζει όσους θέλουν να πληρώσουν και να επωφεληθούν της έκπτωσης του 10%, αλλά φοβούνται ότι θα χάσουν την έκπτωση λόγω χρόνου εξέτασης της ένστασης. Εμείς μπορούμε να εξετάσουμε την ένστασή του από την ίδια ώρα. Εάν ο φορολογούμενος φέρει τα στοιχεία και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την ένστασή του, μπορεί να περιμένει εκεί 5 λεπτά, 10 λεπτά να. Α, είναι θέμα τη στιγμή δηλαδή. Βεβαίως μπορούμε να το αναθεωρήσουμε τη φορολογία του και να πληρώσει το ποσό το οποίο βεβαίως δεν αμφισβητεί, εκμεταλλευόμενος και το 10% έκπτωση. Ο φόρος για τα ακίνητα θα μπορεί τις αμέσως επόμενες ημέρες να εξοφληθεί και μέσω διαδικτύου.